Η μερίδα με θέμα διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΟΣ Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Εύρου και Σαμοθράκης πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Στην εν λόγω ημερίδα παρουσιάστηκαν τα έργα και οι δράσεις που εκπονήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια και χρηματοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Είμαι Περά 2014-2020. Τα εμβληματικά έργα που ξεχωρίζουν είναι 2 στο Δέλτα του Εύρου και 1 που αφορά τη Σαμοθράκη. Είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια εξαιρετική ημερίδα τα αποτελέσματα ενός έργου που υλοποιήσαμε ως πρώην φορέας διαχείριση του Δέλτα του Εύρου και σήμερα συνέχεια το ΦΠΚ και αφορούσε ένα έργο στις προστατευόμενες περιοχές του Δέλτα. Στην περιοχή των Φερών είχαμε την αφαίρεση από περιοχές που επιλέχθηκαν των Αρμυρικιών αλλά και των Καλαμών προκειμένου να δημιουργηθούν τα υγρά μποσκοτόπια. Αυτό βέβαια πάντοτε στα πλαίσια και του Ευρωπαϊκού Χωριού των Πελαργών, τον Πόρο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και αποτελεί ένα πλέγμα επιστημονικών δραστηριοτήτων μέσα από προγράμματα όπως ήταν αυτό που παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά του, που υλοποιεί ο φορέας διαχείρισης με το εξαιρετικό προσωπικό που έχει σήμερα και συνέχεια, όπως σας είπα, αποτελεί ο ΦΠΚ. Λίγο πριν τη λήξη της ημερίδας έγινε διάλογος ερωτοαπαντήσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων και των εισηγητών. Εκεί που λέτε εσείς το σε πραγματικό χρόνο εντοπισμό ή από ό,τι και μόνο να πω σε συγκεκριμένη θέση, μπορεί να χρησιμοποιεί πάλι λίγο, αλλά είναι αυτό που λέω ένα άλλο τέρας, είναι ένα άλλο εργαλείο. Χρειάζεται πολύ πιο μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, χρειάζεται δίκτυο διεκτημένης σωστή το μήνυμα. Εμείς, σαν Ινστιτούτο Βασικών Ερευνών, πάλι εγώ τον επιστημονικό συμπέρασμα, αυτή είναι η κύρια δραστηριότητά μου και παρακολούθηση.